Είναι η κατάσταση στο χωριό. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω με το ότι το 112 και στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter γράφει ότι έχει δοθεί εντολή εκένωσης, όχι εισήγηση λοιπόν, εντολή εκένωσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε ρωτήσει πολλούς κατοίκους ερχόμενοι μέσα στο χωριό και μας είπαν ότι δεν το έχουν λάβει, άλλοι το έχουν λάβει, άλλοι δεν το έχουν λάβει, πριν 4 μέρες ήταν πάλι. Από το Open είμαστε. Από το Open. Σας βλέπουμε εδώ, ποτίζετε τόση ώρα το σπίτι σας. Καταβρέχω καιρό. Δεν μπορεί να μιλήσει. Μιζορίζεστε ήρεμα. Καιρό. Για τη φωτιά. Να μην κάνει το σπίτι. Καταβρέχει, μας λέει γύρω-γύρω για τη φωτιά, να μην βρέξει το σπίτι και δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Θέλετε μια μάσκα να σας δώσουμε, μια μάσκα να φορέσετε. Με τέτοιο καπνό όμως, αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, πρέπει να φορέσετε. Θα σας φέρουμε. Παιδιά, έχουμε μια μάσκα. Νομίζω έχω εγώ στην τσάντα μου. Καταβρέχει λοιπόν ο άνθρωπος για να μπορέσει Γιάννη, να προστατεύσει είναι μια κατάσταση εδώ. Το περίβολο του σπιτιού του, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να προστατεύσει εν ώψη της επέλασης της φωτιάς. Θα πάω στο αυτοκίνητο και θα σας φέρω. Το έχω πλημμυρίσει στο σπίτι. Αν το μεσημέρι ρίχνω νερό. Δεν κοιμάμαι καθόλου. Φοβάμαι. Για το σπίτι πιο πολύ. Όχι για μένα. Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε όμως και έχετε και αναπνευστικά προβλήματα. Τι θα κάνετε εδώ, θα συνεχίσετε να βρέχετε έτσι? Θα φύγω το πρωί. Το πρωί. Θα πάω στην Αθήνα. Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε γιατί έχετε αναπνευστικά προβλήματα. Και πού να πάω? Να πάτε με κάποιον να μεταφερθείτε, να σας μεταφέρουμε κι εμείς αν δεν έχετε με ποιο τρόπο. Να πάτε. Ας δώσουμε ευλαμπία χρόνο στον άνθρωπο να ανασυγκροτηθεί, να προσέξει βεβαίως καλά, κάνεις και του το λες την υγεία του. Αλλά... Μην με ευχαριστεί, μην κλαίτε, σας παρακαλώ. Είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ δύσκολες και οι στιγμές. Είναι απολύτως ανθρώπινο αυτό που βλέπουμε. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Προσέξατε τι είπε πριν. Δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, φοβάμαι για το σπίτι μου. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χρόνο και στην Ευλαμπία και στον κάτοικο εκεί της περιοχής να ξεπεράσουν αυτή την δύσκολη...